Ξεκίνησε η συζήτηση για το άνοιγμα των σχολείων από τους Έλληνες ειδικούς, οι οποίοι εκφράζουν τις δικές τους απόψεις σχετικά με τα πρωτόκολλα που θα πρέπει να ισχύσουν. Η συζήτηση δεν έχει αρχίσει ακόμη επίσημα, καθώς ούτε το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας έχει δημιουργήσει ένα πρότυπο πρωτόκολλο, ούτε αυτό έχει περάσει προς συζήτηση από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας. Οι αποφάσεις πάντως αναμένεται να ληφθούν σύντομα και να ανακοινωθούν, όπως αποκάλυψε και ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΔΗ. Την ίδια ώρα, οι ειδικοί φαίνεται να έχουν μία διαφωνία σχετικά με τη χρήση της μάσκας στα σχολεία, καθώς κάποιοι πιστεύουν πως πρέπει να παραταθεί η υποχρεωτικότητά της, ενώ άλλοι θεωρούν πως ήρθε η ώρα οι μαθητές να τις βγάλουν. Συγκεκριμένα, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής Δημοσθένης Σαριγιάννης θεωρεί πως οι μαθητές θα προστατευθούν καλύτερα από την Κένταυρος φορώντας τις μάσκες τους και κάνοντας self-test μία φορά την εβδομάδα. Θεωρώ ότι έχουμε την υποχρέωση να μειώσουμε τους σκληρούς δείκτες. Το να κάνουν τεστ μια φορά την εβδομάδα τα παιδιά και να βάλουν μάσκες στα σχολεία, όταν φανεί η ανάπτυξη της Κένταυρος, για να αντιμετωπίσουμε το κύμα αυτό, δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει, υποστήριξε ο κύριος Αριγιάννης. Και όπως τόνισε, για να περιοριστεί η εξάπλωση του κορονοϊού στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, το εβδομαδιαίο τεστ πρέπει να γίνει υποχρεωτικό. Ο κύριος Αριγιάννης ζήτησε επίσης να γίνεται καλός αερισμός των χώρων, ενώ εστίασε στη χρήση συσκευών απολίμανσης του αέρα, ιδίως σε πανεπιστήμια και άλλους κλειστούς χώρους, όπου υπάρχει πολύ συχνοτισμός, όπως αεροδρόμια, μετρό, λεωφορεία. Ο καθηγητής μηχανικής δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην αναγκαιότητα της τέταρτης δόσης του εμβολίου, δηλώνοντας ότι θα πρέπει να την κάνουν τόσο οι άνω των 60 ετών, όσο και οι άνθρωποι μικρότερης ηλικίας, με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού. Το γεγονός αυτό ότι στις δύο πρώτες εβδομάδες από το άνοιγμα των σχολείων δεν θα δούμε μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων, δεν θα πρέπει να μας ξεγελάει. Αναφερόμενος στην ευλογία των πυθίκων και στο αν οι επιστήμονες που παρακολουθούν τα ελλείμματα στα μεγάλα αστικά κέντρα παρακολουθούν την εξάπλωση της μολυσματικής νόσου, λέγοντας ότι υπάρχει ανάπτυξη της ευλογίας των πυθίκων, αλλά είναι ελεγχόμενο, δεν είναι κάτι που θα δώσει γενικευμένη κατάσταση συναγερμού. Διαφωνεί με τη χρήση της μάσκας ο κύριος Τζανάκης. Αντίθετη γνώμη έχει ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, ο οποίος πιστεύει πως δεν χρειάζεται να υπάρχει υποχρέωση για χρήση της μάσκας. Οι γονείς εξορισμού έχουν την ευθύνη για τα παιδιά τους και γνωρίζουν πώς θα συμπεριφερθούν. Δεν αφήνουμε το παιδί να πάει σχολείο αν είναι άρρωστο ή να κάνουμε self-test αν υπάρχει κρούσμα στο οικογενειακό περιβάλλον, δήλωσε ο κ. Τζανάκης. Από την πλευρά του, ο καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας ΕΚΠΑ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, σε δηλώσεις του εμφανίστηκε καθησυχιστικός, κάνοντας λόγο για μια πολύ καλύτερη επιδημιολογική εικόνα κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς που θα γίνει τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τα σχολεία ανήκουν στις 12 Σεπτεμβρίου και το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να αποφασίσει σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας τα μέτρα για την επιστροφή των μαθητών στα Θρανία. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η τελική απόφαση για τα μέτρα στα σχολεία θα πάρθει στις αρχές Σεπτεμβρίου με την καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου. Να τονίζει ότι η απόφαση για την επιστροφή της μάσκας στα σχολεία θα εξαρτηθεί από την επιδημιολογική εικόνα των δύο τελευταίων εβδομάδων πριν το άνοιγμα των σχολείων.